είναι το τρίτο θέμα, το τελευταίο, που αφορά τα προσωπικά αντικείμενα του Αλέξανδρου Παπαδόπουλου. Όμως, πρέπει να πούμε ένα συμπατριώτη μας. Παναγιώτη, έχει να πει κάτι. Του επιτρέπουμε να μιλήσει. Βεβαίω. Ο κύριο. Υπηρετήσει. Ευχαριστώ. Εκτός από μέρος που κάνει στο παρελθόν και έχει διηγήσει στην ιδέα και αυτό και με τιμά και νιώθω υπερηφάνεια. Βλέποντας την τηλεόραση στις ειδήσεις συγκεκριμένα, το σχολείο το κατεσταμένο στην Αρτίζα και συγχρόνως το θέατρο στην Οδός Σαλαμίνος ένιωσα πολύ μεγάλη υπερηφάνεια γι' αυτό. Πλην όμως, ακούγοντας την πρόταση του Προέδρου να μεταφερθεί το μουσείο στην Αθήνα, λέω το εξής. Και έχω ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο, γνωρίζει η παλιά διοίκηση, η δημοτική αρχή, την εξής περίπτωση. Γιατί να μην μείνει εδώ, γιατί να μην αξιοποιηθεί όπως πρέπει και συγχρόνως να μπορέσουν να αξιοποιήσουν και το Θολοτοτάφο και το μουσείο και το αρχαιολογικό μας μουσείο, καθώς και το τάφο του Σοφοκλή. Που μπορεί να δώσει στο μελίτη, στις αγαρνές και δικαίωμα θέσεων εργασίας, αλλά και γιατί να μην ακούγεται η πόλη μας για όλα αυτά, φέρνοντας τα γκρουπ τα οποία έρχονται απ' έξω στις αγαρνές. Γιατί αυτή τη στιγμή, επειδή έχω μιλήσει με δύο ξεναγούς και είχα φτάσει πριν την Όπα και Φαλουγιάννη με τον καθηγητή του πολιτισμού, τον κύριο Μιχάλη τον Βρετό, πάνε στο μουσείο Μωρέ και απέναντι είναι και δύο ταβέρνες με τρεις τσολιάδες και τα λεπτά τα παίρνουν από εκεί. Αυτό ήθελα να πω, σας ευχαριστώ. Είναι στη διάθεση της διοίκησης για οτιδήποτε να βοηθήσω. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Καπουσάλος, τον λόγο. Τράφουμε το θέμα. Σχετικά με το αρχείο, αν έχετε το πάθο, κύριο Δημόπουλο, το μισό. Πριν πάρει το λόγο, κύριο Δημόπουλο, να πούμε ότι είναι εδώ η κυρία Κρυάρη και η κυρία Γκάζη. Θα αναπτύξουν τα επιχειρήματα. Εμείς αποφασίσαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο η Γενική Συνέλευση απρόσκοπη και ελεύθερα να αποφασίσει για το αν θα πάνε τα αντικείμενα του Αλέξανδρου Πάτου, τα περισσότερα από αυτά γιατί έχουμε και αρκετά κρατήσει, στο Μουσείο του Πανδύνου Πανεπιστημίου. Υπάρχουν ορισμένες ενστάσεις, ορισμένα σύν και ορισμένα πλήν. Η κυρία Κρυάρη θα μιλήσει εκ μέρους του Πανδύνου Πανεπιστημίου για τα σύν. Κάποιος όμως εδώ πήρε να μιλήσει και για τα πλήν. Διαλέξαμε λοιπόν ένα φοιτητή του Πανδύνου Πανεπιστημίου, τελειώθηκε. Του Δημήτρη τον Δημόπουλο. Το πολύ πολύ αυτό να του στοιχήσει να μην πάρει ποτέ τη ζωή. Είναι η εξασφάλιση μιας επάμενης πολιτικής μας διευθύνσης για να μπορέσουμε να προστατεύουμε και
δεύτερο και το τρίτο είναι ότι για πρώτη φορά στο μουσείο μας, από το μουσείο μας, στην συλλογή μας, φεύγει, βέβαια δυναμείο, ενώ το έχουμε ξεκαθαρίσει και το καταλαβαίνετε όλοι σας, ότι είναι η πρώτη φορά, πρόκειται αν πρόκειται να φύγει κάτι, δεν θα φύγει η κυριότητά του, τα αντικείμενα θα συνεχίσουν να πάνε όπως στο μουσείο, αλλά επί δανείο θα βρίσκονται και θα προβάλλονται στο μουσείο του Παντείου Πανεπιστημίου. Τώρα θέλω να μιλήσω σε αυτό το βήμα, να μας πείτε εσείς από την πλευρά σας τι ακριβώς θα μπορείτε να μας καλύψει κάτι στο μουσείο και να παρουσιάσετε και εσείς τα υπέρ της κίνησης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε να έρθουμε εδώ και να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ ευαίσθητο όπως αντιλαμβάνομαι για την Ηλία και είναι πολύ μεγάλη σημασία και για μας. Όπως σας είχαμε καλέσει όταν κάναμε τα εγγένεια του μουσείου, είχαν έρθει ορισμένα από τα μέλη της Ηλία, δεν είχαν έρθει όλοι. Βέβαια το μουσείο είχε παρουσιαστεί αρκετές φορές από την τηλεόραση της Βουλής. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Όλη η παρουσίαση του μουσείου έχει γίνει πάντως αρκετές φορές και εκεί πέρα μπορείτε να δείτε και πώς παρουσιάζονται τα αντικείμενα του αειμνήστου Αλεξάνδρου Πάντου. Το μουσείο μας έχει ένα δικό του χώρο και στον χώρο αυτό έχουμε βεβαίως γράψει ότι πρόκειται για αντικείμενα τα οποία μας έχει δανείσει αυτή τη στιγμή η Ηλία ευγενώς. Το έχουμε γράψει ευθυνώς πάνω στο κυβότιο το οποίο επίσης μας έχει δανείσει και το είπα και εγώ στην ξενάγηση την οποία έκανα στο μουσείο σε αυτήν την εκπομπή που έκανε η τηλεόραση της Βουλής. Όσον αφορά τώρα το πρώτο θέμα το οποίο δείξατε στην περίπτωση από την οποία έχουμε κατάληψη, το χώρος αυτός του μουσείου είναι απολύτως ασφαλής όσον αφορά τις λιβαδιές του και την υπόλοιπη απόσπαση του από το υπόλοιπο κτίριο, διότι ο χώρος αυτός έχει μία διακριτή απομάκρυνση που δεν έχει σχέση με τις υπόλοιπες υπηρεσίες, ανήκει στην Βρετανία, ανήκει μονάχα δύο φορές την εβδομάδα, Τρίτη και Παρασκευή. Τα κλειδιά τα έχει ένα μόνο άτομο, δεν είναι προσβάσιμος παρά μόνο εάν τον ανοίξει το ένα συγκεκριμένο άτομο το οποίο έχει τα κλειδιά και δεν είναι δυνατόν δηλαδή να μπει κανείς και να πειράξει τον χώρο του μουσείου. Και ούτε και πρόκειται και ποτέ κανείς να πάει να κάνει κατάληψη σε αυτό το χώρο, ούτε και οι φοιτητές πρόκειται ποτέ να πάνε και να κάνουν κατάληψη στον χώρο του μουσείου. Όσον αφορά το θέμα της σιωπής, το μουσείο ακριβώς για αυτόν τον λόγο, εμείς στις δύο πόρτες οι οποίες έχει βάλαμε ειδικές συνεργές, οι οποίες κλείνουν όχι μόνο με κλειδιά κάτω, αλλά κλείνουν και στο πλάι, δηλαδή δεν μπορεί να τις ανοίξει κανείς με τον όποτε. Για να σας το περιγράψω, χορηγός το μουσείο αυτό έχει από τις δύο του πλευρές, βρίσκεται στην πλευρά της ταράτσας του Πανεπιστημίου, δηλαδή από κάτω υπάρχουν 25 περίπου μέτρα είναι το κενό και η ταράτσα του Πανεπιστημίου από την άλλη μεριά που είναι ο διάδρομος έχει μία πόρτα που βάλαμε ειδικές συνεργές. Συνεπώς είναι και από εκεί μέρα κλειστό. Στις δύο πόρτες που είναι τις παγκονόμορφες έχουμε βάλει πάλι και εκεί ειδικές συνεργές και έχει κλειδιά και οφείλεται και αυτά μόνο ένα άτομο. Δεν έχουμε δηλαδή καν βγάλει διπλά κλειδιά. Αυτά τα μοναδικά κλειδιά τα κρατούνται στο γραφείο του πρίτανη. Δεν φεύγουν από το γραφείο του πρίτανη. Έχει ο εκάστοτε πρίτανη. Η κοπέλα η οποία είναι το μουσείο θα πρέπει να τα πάρει με άδεια του πρίτανη από το γραφείο του πρίτανη. Είναι έτσι και αντιμέτωπο. Έτσι έχουμε αυτό το σύστημα ώστε το έργο ουσιαστικά είναι από την άμεση εποπτεία του πρίτανος. Συνεπώς αυτή είναι η διαδικασία την οποία έχουμε μέχρι τώρα. Πιστεύω ότι θα κρατήσουν και όλες τις βρετανικές αντίστοιχες που πρόκειται να έρθουν ακριβώς για να είναι εξασφαλισμένοι, δεν είναι μόνο τα αντικείμενα του πάντου, μέσα έχουμε όλα τα αντικείμενα, όλη την πινακοθήκη, όλους τους πίνακες οι οποίοι αναφέρονται σε παλαιούς πριτάνες και καθηγητές και κοσμήτωρες, έχουμε όλα τα παλαιά του παλαιού αυτού των καθηγητών, δηλαδή όλα τα παλαιά πιστοποιητικά που αφορούν σε παλιούς φοιτητές μας, έχουμε όλα τα παλαιά αρχεία τα οποία αναφέρονται στους επιτήμους διδάκτορες, έχουμε υλικό του Πανεπιστημίου, το οποίο για μας είναι πολύτιμο και μοναδικό. Συνεπώς, όλα θα μας ενδιαφέρει, δεν πρόκειται μόνο για το αρχείο του Πάτου και όλο το υλικό του Φραγκούδη, το οποίο έχουμε και το οποίο
Δηλαδή ελέγχει το ποιο μπαίνει και το ποιο βγαίνει. Αυτές τις δύο φορές δηλαδή που βγαίνει ειδικό άτομο, κάθεται μπροστά και ελέγχει και την είσοδο. Συνεπώς θεωρώ ότι δεν έχει κανένα, δεν υπάρχει πρόβλημα ασφαλείας. Όσο αφορά, φυσικά και θα γράφουμε, εάν κάνουμε μακροχρόνιο δανεισμό, φυσικά ο μακροχρόνιο δανεισμό σημαίνει ότι εσείς έχετε την κυριότητα. Εμείς έχουμε μόνο κατά δάνειο τα αντικείμενα. Οποτεδήποτε θέλετε να τα πάρετε, θα τα πάρετε πάλι πίσω. Αν θέλετε να τα εκθέσετε κάπου εδώ, φυσικά θα τα πάρετε. Και όσον αφορά την βιτρίνα, εμείς δώσαμε παραγγελία να μας φτιάξουν μια βιτρίνα ανάλογη αυτή την οποία μας θα έχετε παραχωρήσει, απλώς δεν μας την έχει φτιάξει ακόμα ο κύριος τον οποίο δώσαμε την παραγγελία, δεν μας την έχει φτιάξει ακόμα, αλλά έχουμε δώσει παραγγελία να μας φτιάξουμε μια αντίστοιχη βιτρίνα. Αυτά όσον αφορά τα θέματα τα ηχητήματα, δεν είναι κάποιο άλλο θέμα. Το τρίτο όλο αυτό που σχεδιάζει το μουσείο, σχετικά με τη συλλογή, τι φέρνει από εμάς ένα σημαντικό κομμάτι. Από την άλλη, και είμαστε εδώ δημιουργείς αν αυτού το οποίο φέρνει από εσάς να σας δώσουμε κάποιες άλλες αντιπαραγωγές. Γιατί φέρνει ένα κομμάτι της συλλογής, αλλά εμείς θέλουμε να έχουμε έναντι αυτού το οποίο φέρνει, να σας δώσουμε μια άλλη μορφή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο. Όπως σας είπα, το Πανεπιστήμιο είναι πρόθυμο να κάνει μια μορφή συνεργασία μαζί σας και σε επίπεδο θεμάτων και σε επίπεδο ανθρώπων. Δηλαδή, η ιστορική και ολογραφική εταιρεία ασχολείται κυρίως με θέματα της ιστορίας. Εμείς έχουμε τμήμα πολιτικής επιστήμης και ιστορίας. Μπορούμε να βρούμε ποια θέματα είναι κοινού ενδιαφέροντος και να κάνουμε ένα γενικότερο μνημόνιο συνεργασίας. Το οποίο μνημόνιο συνεργασίας να έρχεται σε επαφή με τους καθηγητές ιστορίας που έχουν και να δούμε ποια θέματα ιστορίας θα σας ενδιαφέρουν και ποιοι κύκλοι ιστορίας θα σας ενδιαφέρουν και να φτιάξουμε κάποιους κύκλους ιστορίας με έναν συνάδελφο να σας παρουσιάσουν ορισμένους κύκλους ιστορίας. Επίσης έχουμε σε άλλα τμήματα καθηγητές οι οποίοι ενδεχομένως θα είχαν κάποια θέματα που θα ήταν ενδιαφέροντα για εσάς και να έχουν τα παρουσιάσουν εδώ. Εδώ έχω μιλήσει, ας πούμε, σε άλλες εκδηλώσεις Δήμους, στα Καμίνα, στα Μέρα, αλλού που κάνει ο Δήμος τέτοιου είδους υπό τη μορφή λαϊκών σεμιναρίων. Έχω πάει και έχω μιλήσει σε πάρα πολλά. Ενδεχομένως κάνετε και εσείς τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Θα μπορούσαμε λοιπόν στο μνημόνιο συνεργασίας να δούμε για ποια θέματα από όλα αυτά τα οποία διδάσκουν οι συνάδελφοι ενδιαφέρεση, στον τομέα της ενδιαφέρεση, για να κάνουμε μια σειρά σεμιναρίων. Όλα αυτά θα μπορούσαμε να δούμε, ούτως ώστε η συνεργασία αυτή που έχουμε να μην είναι μόνο μερής, εσείς να δανείζετε ένα σημαντικό αρχείο και εμείς δεν σας δίνουμε τίποτα, εσείς να δανείζετε το αρχείο και εμείς μπορούμε να σας δώσουμε πάρα πολλά πράγματα. Θα ήθελα αυτό να το λάβετε υπόψη σας ότι έτσι το βλέπουμε και ότι αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Ούτως ή άλλως δηλαδή θα μπορούσαμε να το κάνουμε, αλλά και με αφορμή το αρχείο του πάνω θα μπορούσαμε να το ενεργοποιήσουμε. Και επίσης θα μπορούσαμε να ενεργοποιήσουμε περαιτέρω συνεργασία, γιατί το αρχείο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η έκθεσή σας, τα αντικείμενά σας είναι δύο φορές περισσότερα. Έχετε τετράνα τρίτα και έχετε δύο τρίτα στις αποθήκες σας. Αυτά που έχετε στις αποθήκες σας θα ήταν δυνατόν εμείς στο μουσείο. Δεν το έχουμε μόνο για να εκθέτουμε τα δικά μας τα αντικείμενα, θα μπορούσε το μουσείο μας να χρησιμοποιηθεί και ως εκθεσιακός χώρος για τα δικά σας αντικείμενα. Θέλετε να κάνετε μία έκθεση για κάποιο θέμα δικό σας συγκεκριμένο, οπότε θα το κάνετε και σε εμάς. Για 15 μέρες, για 20 μέρες, θέλετε μία περίοδο της δικής σας της ιστορίας να την εκπέσετε στην Αθήνα. Εμείς μπορούμε να σας δώσουμε το χώρο να το εκπέσετε σε εμάς. Γιατί κατάλαβα ότι εσείς είπατε ότι έχετε ένα περιορισμένο χώρο στον οποίο εκθέτεται το 1 τρίτο. Και επειδή μπορούμε να σας βοηθήσουμε, όπως τώρα σας βοηθήσαμε ήδη στην καταλογράφηση των αντικειμένων, μπορούμε επίσης να στείλουμε φοιτητές να βοηθήσουμε περαιτέρω στην καταλογράφηση και των υπόλοιπων αντικειμένων. Και επίσης θα ήθελα να καλέσω την καθηγήτρια την κυρία Καζή, η οποία είναι η δική μου μουσιολόγος, να έρθει και να σας πει πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε όσον αφορά τις συλλογές σας. Σας ευχαριστώ. Όσο σε θέμα της ασφάλειας, θα ήθελα να συμπληρώσω ότι δεν
ήδη ο κύριος Βίτης και η κυρία Μεγάλη δεν έχουν γνωρίσει αυτό, επομένως σε όσους ακούσατε ήδη, θα προσθεθεί και ένα υπηρετικό σύστημα συναγερμού με έναξη αυτές τις τρεις αίθουσες που αυτή τη στιγμή λειτουργούν ως μουσείο. Θα πάω στο τελευταίο θέμα που έλεγε στο Χριστιανόπουλος, είναι ένα ας πούμε συναισθηματικό. Ξέρετε λόγω του προβλήματός μου, πόσο πολύ σημαντικό είναι να αναγνωρίσετε κανείς ένα κομμάτι των ζωών. Είναι κάτι πάρα πολύ. Είναι πολύ ιδιαίτερη σχέση. Έτσι, να δείτε στη βίντεο συνέχεια. Κάτι να μου σύγχρονο τη συμμετοχή. Άρα, είναι κάτι πολύ δύσκολο να αναγνωρίσει. Έστω και με τη μορφή αυτού του μακρόνου που έχουμε. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να πω το εξή, ότι να σα διαβεβαιώσω και να σα εξηγήσω τι εννοώ. Ότι τα αντικείμενα τα οποία θα ευχόμαστε να έχουν σε μάχη με τη μορφή του μακρόνου που έχουμε, θα έχουν σε μια πολύ ζεστή αγκαλιά. Ήδη ο κόσμο του Παρτίου ενδιαφέρονται και στου καθηγητέ αλλά και στου φοιτητέ, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και θέλω να το τονίσω, το έχουν αγκαλιάσει όμω στου πολύ λίγου μήνε που είναι εκεί. Θα σα αναφέρω πιο πολύ την πλευρά του φοιτητών, γιατί νομίζω ότι οφείλουμε να σταθούμε. Δηλαδή τα νέα παιδιά που δεν ξέρουν καθόλου, παρόλο που είμαστε ένα πάνελ να μας πείτε, ελάχιστα τελικά ξέρουν την ιστορία, πόσο πολύ ενδιαφέρθηκαν. Ο Δημήτρης μπορεί να το πιστοποιήσει αυτό και από τις μέρες που γίνει, αλλά και στη συνέχεια έχω κάνει πάρα πολλές συναλύσεις με τις ομάδες των φοιτητών που διδάσκω. Και πραγματικά εντυπωσιάζομαι. Και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ήδη από την πλευρά του δικού μου τμήματος, εγώ προσωπώ αυτή τη στιγμή το τμήμα επικοινωνία μέσω του πολιτισμού, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που κάνουν εργασίες. Με αφορμή το μουσείο και με αφορμή τα συγκεκριμένα αντικείμενα. Αυτό το βλέπω σαν ένα πολύ μεγάλο κέρδο. Και η έννοια μου ξέρει ακριβώ πώ θα χρησιμοποιήσω αυτέ τι νεότερε γενιέ. Θα ήθελα εδώ να συμπληρώσω ότι τα αντικείμενα για τα οποία μιλάμε εκτίθεται αυτή τη στιγμή και θα εκτεθούν υποτιμώ στην προχωρήση αυτή τη συνεργασία. Στο πρώτο δωμάτιο, όπω μπαίνει κανεί εδώ στο μουσείο, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι τρεις χώρους. Ο πρώτος λοιπόν χώρος, που είναι μια μικρή έτσι και ζεστή αίθουσα, είναι θερμαίνει αποκλειστικά στους δύο διευθυντές, τον Φαρκούδη και τον Πάντο. Αυτό που τονίζω έχει τη σημασία του, δηλαδή σε τίποτα ότι θα διάρκει πριν μια ζεστή αγκαλιά. Πραγματικά αυτό το δωμάτιο το δημιουργήσαμε με αυτό το σκεπτικό. Έτσι μιλάμε για τους ανθρώπους, για το προσωπικό κοινά τους, για το έργο τους και για το όραμά τους. Η μία δουλειά είναι ο Φαρκούδης και η άλλη είναι ο Πάντο. Αυτό έτσι αν θέλετε, σκεφτείτε το ότι δηλαδή δεν θα πάνε σε ένα χώρο απρόσωπο αδιάφορο που δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχει ενδιαφέρον και προσωπικά μου ενδιαφέρει πάρα πολύ να ερευνήσω αυτή τη σχέση με τους φοιτητές. Και περνάω πάνω στο δεύτερο θέμα που το ανέφερε πολύ την κυρία Τριάρχη, είναι των συνεργασιών. Εγώ πήγα πιο συγκεκριμένη, επειδή δεν ενδιαφέρει προσωπικά ω μουσιολόγο, ο κ. Φιλάσσο το έχει καταλάβει, το έχουμε κουβεντιάσει μαζί του. Εμείς έχουμε ένα μεταπτυχιακό πολιτιστική διαχείριση. Και εμένα μου ενδιαφέρει πάρα πολύ για αυτούς τους φοιτητές, είτε η πρωτοκυριακή είτε η μεταπτυχιακή, ακόμα περισσότερο, να τους φέρω σε επαφή με συγκεκριμένους χώρους. Μουσεία, πολιτιστικά ιδρύματα κλπ. Άρα εδώ έχουμε ένα πεδίο πάρα πολύ συγκεκριμένο που θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε, δηλαδή εμείς και τους φοιτητές μας, να σας προσφέρουμε γνωσία, ανθρώπους οι οποίοι θα εκπαιδευτούν και θα ασχεθούν. Και η δημιουργία αυτό πιστεύω ότι για το μουσείο θα είναι ένα πάρα πολύ καλό τρόπο να μπορέσετε να αναπτύξετε κάποια πράγματα που αυτή τη στιγμή για του λόγου που ξέρουν πολύ ότι υπάρχει την υπόλοιπη, δεν υπάρχει την άνθρωπη, δεν μπορούν να το χωρίσουν. Άρα υπάρχει αυτό το πιο συγκεκριμένο ακόμα. Δηλαδή πώ εμεί με τι δικέ μα δυνάμει να μπορούμε να βοηθούμε το μουσείο, να το δώσουμε σε μια μέση. Δεν θέλω να επιβιώσω περισσότερο, νομίζω αν υπάρχουν κάποιες άλλες παρατηρήσεις μέσα στους ιδιωτικούς, είμαστε φυσικά στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό τις απόψεις της κυρίας Κυριάρη και του κυρίου Δημόπουλου της κυρίας Κυριάρη, υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να μιλήσει για το θέμα αυτό να κάνει αποκλειστικά ο κύριος Γιώτας. Thank you.
πατριώτη μας, από το Καράλα από την Κιτά, για να παραλάβουμε ως εκπρόσωποι της Ιστορικής Δωροκής Αιρίας, να παραλάβουμε το αρχείο του πάντου, τη βιβλιοθήκη του πάντου. Αυτό ήταν, αυτή ήταν η πρόταση. Πήγαμε λοιπόν στον Βόλο, εγώ έτσι στην Βόλο και εγώ έτσι σε βάσω καλύτερη ζωγράφη μας, με τον δικό μας κίνημα, και περιμέναμε να δούμε τι είναι αυτό το οποίο θα παραλάβουμε. Βέβαια, οι αρχικές εκτιμήσεις ότι πρόκειται να παραλάβουμε ένα θησαυρό πραγματικά, και εγώ δεν κρύβω να σας πω ότι είχα κάποια ιδιαίτερη ευαισθησία διότι πέρασα τα χρόνια της Πανδίου, για τον ιδρυτή της Πανδίου. Περίμενα λοιπόν κάτι το δημοσιακό. Βρεθήκαμε λοιπόν μετά από ενέργειες του κυρίου ξανά, δεν θα λέξω να γνωρίζω το όνομά του, μέσα σε μια αποθήκη, 60-70 τετραγωνικά, και περίμενα να δω τα βιβλία, να κάνω κάποιες επιλογές σύμφωνα με τις γνώσεις τις οποίες είχαμε μέσα. Και διαπιστώσαμε ότι είχε πάει ένα φορτηγό μάλλον να ανατρεχόμενο, είχε αδειάσει τα βιβλία αυτά και χείριν δεξιά-αριστερά ορισμένα προσωπικά άσχηματα κατά τα προπής των αντικείμενα της προσωπικής του ιδρύτου του σπατίου του κ. Πάτη. Κάναμε κάποιες πρώτες συνεργές, σύμφωνα με τις γνώσεις τις οποίες μπορούμε να έχουμε. Πολλά ήταν και ξενόγλωσσα, γερμανικά και λοιπά βιβλία. Και πήραμε ορισμένα τα οποία τα βάλαμε σε ένα παούλο και με συνέχεια τα προχωρήσαμε στη λαογραφική εταιρεία. Βέβαια, αυτό είναι ένα αρχείο και από ό,τι έγινε ιστορικά στη συνέχεια, πληροφορήκαμε ότι ο Πάντιος, το Πάντιο Πανεπιστήμιο, όπως ονομάζεται τώρα, δεν έχει μια προσωπική συλλογή που να εκφράζεται κατά κάποιο τρόπο τον ιδρυτή της Πάντιου. Έτσι λοιπόν, εφόσον υπέρχε τέτοια προτεραιότητα και ενδιαφέρον από τη δουλειά του Πανεπιστημίου, θα ήθελα να προσθέσω τη γνώμη μου. Αυτό το αρχείο βέβαια για μας είναι καταγεγραμμένο, είναι φορολογημένο, είναι υπερευσύνη κτλ. Ένα μέρος από την πληροφορία του αρχείου αυτού βρίσκεται ή βρέθηκε μέχρι σιδάνιο στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και ένα μέρος μικρό ίσως ή και περισσότερο βρίσκεται στις αποθήκες της κέντρας. Ο χώρος του δικό μας είναι εξαιρετικά περιορισμένος. Η σημαντικότητα είναι συναισθηματική και μόνο αυτού του αρχείου. Φαίνεται ότι, όπως μιλήσανε οι κυρίες προηγουμένως, ότι αποτελεί μια πολύ μεγάλη προτεραιότητα για το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Προτείνω λοιπόν κατά τη γνώμη μου, τη δική μου, εφόσον δεν μπορούμε να προσεγγιστούμε κάτι που έχουμε θεωρηθεί μία φορά, προτείνω να δοθεί. Αυτή είναι η προσωπική πρόταση. Πες ότι και εσύ είναι σημαντική. Να δοθεί σαν χρυσιτάνιο με επαόριστο αυτά τα αντικείμενα τα οποία ζητάει το Πάντιο Πανεπιστήμιο και βεβαίως με ευχαρίστηση άκουσα ότι θα μπορούσε να γίνει ένα μνημόνιο συνεργασίας σε διάφορους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος τόσο της τοπογραφικής όσο και του Πανεπιστημίου. Εκεί περισσότερο θα έχει να προσθέσει σε εμάς το Πανεπιστήμιο και λιγότερα εμείς όσον αφορά τους στόχους εργασίας μας και τις κατευθύνσεις τις οποίες έχουμε. Αυτή ήταν η πρότασή μου. Ευχαριστώ που με ακούσατε και βεβαίως η απόφαση να πω και στην πρωτοβουλία του. Υπάρχει κάποιος άλλος που ήθελε να τοποθετηθεί κάτι. Τι θέση το όνομά σας. Ναι, και δεν ακούμε. Θέλουμε ένα χρονικό όριο
και ο Ρεόρφιο. Και αυτό από μεγάλης ήταν. Δεν ήταν ότι πήγαινε για να ειδικά θα τα αφήναν έξω. Το κάτωσαν όμως. Εκεί έχουν ένα προβληματισμό. Το καταλαβαίνετε. Ευχαριστώ. Γιατί κάποιο να την έκανε και πρόταση. Όχι ακόμα. Συνεργασία, μάλιστα, το σημαίνει του Ισραηλινού μάχου. Συνεργασία, μάλιστα, το σημαίνει του Ισραηλινού μάχου.
ασφάλεια, την πλήρη ασφάλεια. Ναι, ασφάλεια. Δεν το θέλετε σε ψυχοπορία. Ναι.